Five, four, three, two, one, zero. Ignition, liftoff. Νέο κεφάλαιο στην ιστορία του διαστήματος έγραψαν η εταιρεία SpaceX του Elon Musk και η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία με την επιτυχή εκτόξευση πλήρους επανδρωμένης αποστολής με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. This is a great day for the United States of America and a great day for Japan, and we look forward to many more years of a great partnership, not just in low Earth orbit, but all the way to the moon. So we're just really excited with how well it went today. Η εκτόξευση του επανδρωμένου σκάφους Crew Dragon Resilience έγινε από το διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα με τον πύραυλο Falcon 9 με ταχύτητα 262 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, ο οποίος έπειτα από 9 λεπτά επέστρεψε στη Γη και προσγειώθηκε σε μια πλωτή πλατφόρμα στον Ατλαντικό ωκεανό. Με αυτή την εκτόξευση, η SpaceX άρχισε επίσημα τις αποστολές διαστημικού ταξί για λογαριασμό της NASA. Την εντυπωσιακή απογείωση παρακολούθησε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Μάικ Πένς, αλλά και δεκάδες θεατές που, τηρώντας τα μέτρα προστασίας, απαθανάτησαν τα μοναδικά στιγμιότυπα με τα κινητά τους τηλέφωνα. It's nice to see that they're, you know, once again sending humans into space. It's, I think it's an incredible achievement. Οι τέσσερις αστροναύτες είναι ο 50χρονος κυβερνήτης Mike Hopkins, ο 44χρονος Victor Glover, ο πρώτος Αφροαμερικανός αστροναύτης στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και ο μοναδικός πρωτάρης στο διάστημα, η 55χρονη Shannon Walker και ο 55χρονος Shoichi Noguchi της Ιαπωνικής Διαστημικής Υπηρεσίας JAXA. Το ταξίδι της ομάδας θα διαρκέσει 27,5 ώρες και θα παραμείνουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό περίπου 6 μήνες. Πρόκειται για τη δεύτερη εκτόξευση αστροναυτών από το Αμερικανικό έδαφος μετά τη διακοπή του προγράμματος των διαστημικών λεωφορείων το 2011.